Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Κωνσταντίνα Παπατσάκονα και παρακολουθείτε το δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Με την καταβολή του επιδόματος θέρμανσης να ξεκινά από αύριο, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης, περίπου 265.000 νοικοκυριά θα εισπράξουν την προκαταβολή του 25% του συνολικού ποσού που δικαιούνται. Όπως φαίνεται, η αύξηση του επιδόματος στα 0,35 λεπτά από 0,28 λεπτά πέρυσι έστρεψε περισσότερους σε σύγκριση με το 2012 ενδιαφερόμενους στην υποβολή αιτήσεων. Έστω και την τελευταία στιγμή, με το χιονιά να βρίσκεται πρώτων πυλών, μπορείτε να υποφεληθείτε από τη ρύθμιση υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο πληροφοριακό σύστημα Taxis Net. Όλο το ρεπορτάζ στο zooglet.gr. Για τις 12 Δεκεμβρίου διακόπη η δίκη από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας με βασικό κατηγορούμενο τον πρώην υπουργό του Πασόκ Τάσο Μαντέλη, που κατηγορείται ότι έλαβε 450.000 γερμανικά μάρκα από τα λεγόμενα μαύρα ταμεία της Siemens. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής που υποβλήθηκε από κατηγορουμένους, μεταξύ των οποίων και του Τάσου Μαντέλη, αφού, όπως είπε ο εισαγγελέας, για λόγους συμφέροντος αυτή η δίκη πρέπει να γίνει. Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, καθώς σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμού στην περιοχή των Εξαρχείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άγνωστος οπλισμένος με Καλάσνικοφ άνοιξε πυρ κατά ομάδας 4-5 ατόμων, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 35χρονος, πιθανότατα αλβανικής καταγωγής. Ο άνδρας διακομίστηκε με τραύματα στο Μυρό και στην Κοιλιακή χώρα, στο νοσοκομείο Ελπής, όπου κατέληξε. Το zoogla.gr επικοινώνησε με τον ιατρό που παρέλαβε τον νεαρό, ο οποίος μας ενημέρωσε πως το θύμα δέχθηκε συνολικά 8 σφαίρες, ενώ πάνω του δεν βρέθηκε κάποιο έγγραφο για να γίνει η ταυτοποίηση. Να καθησυχάσει το Ισραήλ για την προκατακτική συμφωνία με το Ιράν, αποπειράθηκε εκ νέου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα σε επικοινωνία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, διαβεβαίνοντάς τον για την πρόθεση της Ουάσιγκτον να ξεκινήσει άμεσα διαβουλεύσεις με το Ισραήλ για τα επόμενα στάδια της διαπραγμάτευσης. Με τη συμφωνία στη Γενέβη, στην οποία ο Νετανιάχου αντέδρασε με εμφανή δυσαρέσκεια, το Ισραήλ βρίσκει το περιθώριο κινήσεών του αρκετά περιορισμένο απέναντι στην Τεχεράνη. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με τα φαινόμενα να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια και ένταση στη Δυτική Ελλάδα, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα, είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του σημερινού καιρού. Παροδικές χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα ορεινά, από τη Στερεά και βορειότερα, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της βορειοδυτικής χώρας. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Από εμάς, καλό σας μεσημέρι.